Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Μια πληροφορία η οποία ακούγεται, Τατιάνα, για πρώτη φορά. Ρεπορτάζ του T-Live απόλυτα διασταυρωμένο. Να θυμίσουμε ότι η Μαλένα έφυγε από τη ζωή το 2019. Περίπου στις 10, στο διάστημα 10 με 19 Απριλίου του 2022, σε λίγες μέρες δηλαδή από τώρα, είναι σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες προγραμματισμένο να γίνει εκταφή των οστών του παιδιού. Μιλάμε για τον πρώτο θάνατο που χτύπησε την πόρτα της οικογένειας δασκαλάκι, για την πρώτη τραγωδία. Είναι λοιπόν προγραμματισμένο να γίνει εκταφή των οστών. Και αυτό γιατί? Γιατί έχει παρέλθει η τριετία. Συμπληρώθηκαν 3 χρόνια. Η οικογένεια, να πούμε ότι έχει επιλέξει διαφορετικό μέρος, διαφορετικό κημητήριο για το τελευταίο παιδί, για τον τελευταίο θάνατο, για την 9χρονη Τζορτζίνα. Είναι το κημητήριο των Σιχενών. Τα 2 πρώτα παιδιά είχαν ταφεί στο πρώτο κημητήριο Πατρών και ακόμη εκεί βρίσκονται. Με την συμπλήρωση λοιπόν των 3 ετών από τον πρώτο θάνατο, η οικογένεια, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έτσι έχει διαδικασία, θα πρέπει να πάρει τα οστά του παιδιού από το συγκεκριμένο μνήμα και να φερθούν εκεί που βρίσκεται η Τζορτζίνα, στο κημητήριο των Σιχενών. Μάλιστα, να σου πω, Τατιάνα, ότι εκεί υπάρχει ήδη ένα κατασκευασμένο μνήμα, φτιάχτηκε πριν από λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε, το οποίο φέρει επάνω τα ονόματα και των 3 παιδιών της οικογένειας. Και της Μαλένας και της Ήριδας και της Τζορτζίνας. Παρόλο που εκεί είναι μόνο η Τζορτζίνα, το μνήμα επάνω αναφέρει και τα 3 ονόματα των κοριτσιών που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγαν από την ζωή. Και το μνήμα αυτό από ό,τι φαίνεται... Τα ονόματα των κοριτσιών, αυτά είναι γραμμένα στο μνήμα που έχει ταφεί μόνο η Τζορτζίνα. Ο λόγος λοιπόν είναι ότι παρήλθε η τριετία, θα πρέπει να γίνει εκταφή της μικρής Μαλένας και η Μαλένα θα οδηγηθεί και θα ταφεί μαζί με την αδελφούλα της, την Τζορτζίνα. Το ίδιο προφανώς θέλουν να κάνουν και με το μωράκι, το 6 μηνών μωράκι που χάθηκε με την Ήρυνδα. Θέλουν να έχουν τα αδελφάκια κοντά το ένα στο άλλο, να έχουν και τα 3 τους παιδιά μαζί και τα 3 τους παιδιά αγκαλιασμένα. Εγώ όμως θέλω να μας πεις, διότι έχουν ακουστεί πολλά για αυτούς τους γονείς, έχουν ακουστεί και αλήθειες αλλά και πολλά ψέματα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, εντάξει, να μπούμε λίγο και στη θέση της οικογένειας συνολικά, έτσι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για 2 γονείς, έχουν ακούσει πολλά. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, αυτό που αντίκρισες είναι ότι έχουν επιμεληθεί με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη το μνήμα του παιδιού τους, επειδή ακούστηκε μέχρι, το οποίο διαψεύστηκε και από το δικό μας ρεπορτάζ, ότι μέχρι και ότι η μάνα καθυστέρησε να πάει μέχρι και στην κηδεία, γι' αυτό το λέω. Είναι κάτι το οποίο χθες οι δικές μας πληροφορίες το διαψεύδουν και είναι πληροφορίες οι οποίες ήρθαν από 2 πλευρές, και από την πλευρά του Γραφείου Τελετών και από την πλευρά της Εκκλησίας όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Το διαψεύδεται δηλαδή από 2 πλευρές. Να πούμε τώρα σε ό,τι αφορά στο μνήμα ότι είναι ένα μνήμα πραγματικά πάρα πολύ φροντισμένο, πάρα πολύ περιποιημένο. Ένα μνήμα που το καντελάκι είναι πάντα αναμένο. Φαίνεται ότι κάποιος άνθρωπος πηγαίνει σε καθημερινή βάση και το φροντίζει το συγκεκριμένο μνήμα και ανάβει τα κεριά και το καντήλι του παιδιού. Πάνω τοποθετημένα λουλούδια, ζωγραφιές. Μια πολύ ωραία ζωγραφιά η οποία υπάρχει στον μαντρότυχο δίπλα με αστέρια και ένα φεγγάρι που δείχνει ότι εκεί υπάρχει μια παιδική ψυχούλα που έχει αναπαυτεί. Οι γονείς και οι δύο δείχνουν να το έχουν πραγματικά πάρα πολύ φροντισμένο. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Τατιάνα, και εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο είναι ένα στοιχείο αυτό του ρεπορτάζ που θέλω που πρέπει να ακουστεί. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, όχι μόνο για τους γονείς, αλλά και για το συγγενικό περιβάλλον. Υπάρχουν γονείς των γονέων, υπάρχουν θείοι, υπάρχουν ανήψια, εξαδέρφια, όπου όλοι από αυτήν την κατάσταση πιέζονται και από τα όσα ακούγονται πραγματικά ζουν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Είναι μια πληροφορία που εμάς μας έρχεται από άτομα του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος, ότι όλη αυτή η φιλολογία που έχει αναπτυχθεί, τα όσα ακούγονται, τα όσα λέγονται, είναι κάτι το οποίο τους καταβάλει καθημερινά. Τους καταβάλει με τέτοιο τρόπο ώστε να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα θέμα πανελλήνιων ενδιαφέροντος φυσικά. Φανταστείτε τι γίνεται στην Πάτρα. Είμαι 2 μέρες εδώ
Και όταν καταλαβαίνουν ότι είμαστε το συνεργείο της εκπομπής, το πρώτο πράγμα που μας ρωτούν όλοι είναι τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Όλοι περιμένουν απαντήσεις για όλο αυτό το thriller που έχει, που εκτελήσεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι... Έχεις και κάτι ακόμα να προσθέσει, Άσονα? Να πούμε, ναι. Και να ολοκληρώσουμε αυτό, ότι επειδή ξεκινήσαμε με το θέμα της εκταφής, ότι το ίδιο θα γίνει και το 2023, όταν θα συμπληρωθεί η τριετία για το 6 μηνών βρέφος, την Ήριδα, θα γίνει η ίδια διαδικασία, θα ακολουθηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιάσο, να σε ευχαριστήσουμε.